Οπότε στο σπίτι ημερήσιας φροντίδας που έχετε έρθει σήμερα είναι μία ανοιχτή δομή προστασίας παιδιών και ουσιαστικά αυτή τη στιγμή φιλοξενούνται 17 παιδιά στο σπίτι ημερήσιας φροντίδας, στηρίζοντας παράλληλα και τις οικογένειές τους. Αυτό που είναι πολύ σημαντικό να αναφέρουμε είναι ότι είναι, το βασικό χαρακτηριστικό είναι ότι τα παιδιά στηρίζονται κοντά στο φυσικό τους οικογενειακό περιβάλλον, παρέχοντας ημερήσια φροντίδα καθημερινά, ενώ το βράδυ επιστρέφουν στις οικογένειές τους. Άρα το πρωί πάνε στο σχολείο, στο σχολείο της περιοχής. Και στη συνέχεια έτσι να μας παρουσιάσετε λίγο το πρόγραμμα των παιδιών. Τα παιδιά, να πούμε ότι είναι από την ευρύτερη περιοχή, μένουν στα σπίτια με τις οικογένειές τους, φοιτούν στα σχολεία της γειτονιάς τους, οπότε το πρωί είναι στο σχολείο και στη συνέχεια όχημα του οργανισμού τα παραλαμβάνει από τα σχολεία που φοιτούν, έρχονται στο σπίτι εδώ στο χαμόγελο του παιδιού, όπου ουσιαστικά ακολουθούν ένα καθημερινό πρόγραμμα, καλύπτοντας βασικές ανάγκες όπως είναι η σύντηση, η εκπαιδευτική στήριξη από εκπαιδευτικό, οι παιδαγωγοί αναλαμβάνουν να φροντίσουν τα παιδιά όσον αφορά το ψυχαγωγικό κομμάτι, υπάρχουν προγράμματα δημιουργικής απασχόλησης, υπάρχει ψυχολόγος ουσιαστικά που κάνει συμβουλευτική υποστήριξη των παιδιών, αλλά και των οικογενειών. Και αυτό είναι που πρέπει να... Ναι, εκπαιδεύονται και οι γονείς, δηλαδή από κοινωνική ουσιαστικά, λειτουργό και ψυχολόγο του οργανισμού. Ουσιαστικά αυτό που πρέπει να αναφέρουμε είναι ότι η σημαντική δουλειά έγκυται στους γονείς, γιατί αυτοί είναι οι άνθρωποι που πρέπει να ενδυναμωθούν για να μπορούν να ορθοποδήσουν και να μπορούν να κατακτήσουν δεξιότητες που για τον οποιοδήποτε λόγο έχουν χάσει. Λειτουργεί το χαμόγελο του παιδιού και όλες οι δράσεις στη Χαλκίδα από το 2004 με δράσεις σε όλη την περιφέρεια. Είμαστε στην άμεση επέμβαση μέσω της γραμμής ως 1056 που λειτουργεί 24 ώρες το 24ωρο. 1056. Όπου μπορεί οποιοδήποτε αντιληφθεί ότι υπάρχει κάποια κακοποίηση σε ανήλικο παιδί, παραμέληση, να καλέσει ανώνυμα, δεν χρειάζεται να δώσει το δικό του όνομα. Λειτουργεί 24 ώρες το 24ωρο. Εμείς ενημερώνουμε τις αρμόδιες αρχές με στόχο να μπορέσουμε μετά να αναλάβουν οι υπηρεσίες οι κατάλληλες για να γίνει έρευνα στο περιβάλλον αυτό που αντιλαμβάνεται κάποιος ότι μπορεί να υφίσταται ένα παιδί μια παραμέληση ή κακοποίηση. Εμείς εκεί ενημερωνόμαστε από τους συναδέλφους που λειτουργούν την γραμμή SOS του οργανισμού και αυτομάτως μπορούμε να παρέμβουμε. Λειτουργεί το χαμόγελο του παιδιού και όλες οι δράσεις στη Χαλκίδα από το 2004 με δράσεις σε όλη την περιφέρεια. Είμαστε στην άμεση επέμβαση μέσω της γραμμής SOS 1056 που λειτουργεί 24 ώρες το 24ωρο. 1056. Όπου μπορεί οποιοδήποτε αντιληφθεί ότι υπάρχει κάποια κακοποίηση σε ανήλικο παιδί, παραμέληση, να καλέσει ανώνυμα, δεν χρειάζεται να δώσει το δικό του όνομα. Λειτουργεί 24 ώρες το 24ωρο. Εμείς ενημερώνουμε τις αρμόδιες αρχές με στόχο να μπορέσουμε μετά να αναλάβουν οι υπηρεσίες οι κατάλληλες για να γίνει έρευνα στο περιβάλλον αυτό που αντιλαμβάνεται κάποιος ότι μπορεί να υφίσταται ένα παιδί μια παραμέληση ή κακοποίηση. Εμείς εκεί ενημερωνόμαστε από τους συναδέλφους που λειτουργούν την γραμμή SOS του οργανισμού και αυτομάτως μπορούμε να παρέμβουμε. Υπάρχει το κέντρο στήριξης του οργανισμού, κέντρο στήριξης παιδιού και οικογένειας, όπου σε σταθερή μηνιαία βάση έχουμε οικογένειες που εξατομικευμένα βλέπουμε τις ανάγκες και μπορούμε να τους προσφέρουμε αυτά που χρειάζονται, όχι πέρα από τα τρόφιμα και το βασικό που θα πάρουν για το σπίτι τους, ας πούμε. Να δούμε ποια είναι η ανάγκη της οικογένειας. Μια οικογένεια μπορεί να έχει ανάγκη τα τρόφιμα. Μια άλλη οικογένεια μπορεί να έχει χάσει τη δουλειά της και να χρειάζεται αυτή τη στιγμή να βοηθήσουμε με το φροντιστήριο του παιδιού, σκέφτομαι. Στο ιατρικό κομμάτι, παιδιά με προβλήματα υγείας που μπορεί να υπάρχουν, είμαστε και για να στηρίξουμε το ίδιο το παιδί και την οικογένειά του, γιατί όπως καταλαβαίνουμε όλοι, όταν ένας γονιός έρθει αντιμέτωπος με το πρόβλημα υγείας του παιδιού του, χρειάζεται κάποιον έτσι να τον συντονίσει στήριξη και να τον καθοδηγήσει. Ναι. Πόσες οικογένειες αυτή τη στιγμή έχετε που βοηθάτε και προσφέρετε τις υπηρεσίες σας? Στο μέσο του Κέντρου Στήριξης Παιδιού και Οικογένειας είναι περίπου 120 οικογένειες σε όλη την περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας. Στο κομμάτι της υγείας, αυτός είναι ένας αριθμός που κάθε φορά αλλάζει. Οι κινητές ιατρικές μονάδες του οργανισμού βρίσκονται καθοδόν, είναι συνδεδεμένες με το ΕΚΑΒ, οπότε αν έχουμε μία κλίση για παιδί που πρέπει να μεταφερθεί σε νοσοκομείο παιδών, αυτομάτως γίνεται αυτή η διαδικασία μέσω του ΕΚΑΒ, πάει ασθενοφόρο του οργανισμού, το χαμόγελο του παιδιού. Είναι μονάδες που έχουν θερμοκοιτίδες. Οι μονάδες αυτές είναι ενταγμένες στο ΕΚΑΒ, οπότε μπορούμε να υπάρχει και μια μεσότητα.